Στον επόμενο γύρο, παιδιά. Κι άλλο γιο. Ο Ρινγκ κάνει ένα ακόμα γιο. Αυτά είναι. Αυτό είναι ο έκτος. Ο έβδομος. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Α δούμε, δηλαδή. Πραγματικά, ανά 9 μήνες εδώ πέρα έχουμε γλέντια. Ρινγκ. Ρινγκ είναι ο διάδοχος. Οπα. Ναι, εννοείται πως αυτός είναι 16 χρονών. Εννοείται. Αυτό τον έκανε στην αρχή, αρχή. Τον είχε... Μα ζούσε ακόμα ο Ντάγκ όταν τον είχε γεννήσει. Ναι, είναι 16 χρονών και εννοείται πως έχει τέτοια μαλλιά και τέτοια γένεια. Μπορεί να τον ρίξουμε διάδοχο από τώρα όμως, ε. Κάτσε, ρε, περίμενε. Αυτός είναι ο διάδοχος. Α, ναι, είναι σωστά. Δεν είναι. Το παιδί βάλει εκεί τώρα. Ναι, ναι, όχι, ισχύει. Ναι, εν τω μεταξύ ξέρω πως ήταν αυτός ο διάδοχος. Ο βασιλιάς ξέρω πως ήταν ο βασιλιάς. Τώρα ριν. Τώρα ριν. Τώρα ριν, μάλιστα. Όπα, κάποιος πέθανε. Εντάξει, με όποιος ζούσε ήταν. Εσύ που μας πρόδωσες αντί να γυρίσεις πίσω στην αυτοκρατορία σου, έφυγες. Δεν το συγχωρώ εγώ αυτό. Αυτός. Α, αυτή είναι από τους Τζούτς όμως. Ναι. Άρα εντάξει, μία τους και μία μας. Ναι, ισχύει. Αυτό εδώ με τον Γκιζούρ ήταν άστο να πάνε. Καλά, αφού ο Γκιζούρ κατάφερε και γάμισε έστω και μια φορά στη ζωή του μέσα τόσα χρόνια ζωή. Απίστευτο. Μα ο Γκιζούρ είναι μορφή έτσι. Απίστευτο. Και μόνο από αυτό ανέβηκε στην υπόλοιψή μου. Δεν είναι πια χαλβά. Ναι, έγινε η μη χαλβά. Η μη χαλβά. Λοιπόν, εδώ. Που, αυτό μπορούμε να το ανεβάσουμε. Για να το πώ πάμε εδώ. Ωπα, θα έχουμε θεματάκι. Μήπως χρειαζόμαστε και σε αυτό, Well, όταν αυξηθεί λίγο το population, το growth. Ναι, αυξάνεται πολύ όμως, δυστυχώς. Μήπως να αλλάξουμε edict. Δεν υπάρχει edict που σου δίνει sanitation. Υπάρχει edict που σου δίνει growth. Ναι, ισχύει, όμως θα έχουμε το extra public order από τη θρησκεία. Το οποίο είναι 4, Ναι. Είναι σημαντικό. Πάει με τους φόρους. Αυτό είναι δύσκολο στο Attila, ρε φίλε. Ναι. Προσπαθεί να εξορροπήσει sanitation, public order και food, ρε φίλε. Και είναι τέρμα δύσκολο. Εδώ πέρα πάλι πήγε μείον ένα. Δεν ήταν immigrant. Είναι με τις εποχές, μάλλον. Ναι. Είναι με τις εποχές. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να είχαν bad winter και να μειώθηκε η παραγωγή, ξέρω εγώ, το public order. Ωραία. Είδαμε λοιπόν ότι οι Ούνοι φύγανε και κάνουν raiding. Δεν κάνουν raiding. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν βγαίνουν νομίσματα, δεν κάνουν αντιβαρύτητα. Αντιβαρύτητα. Όντως δεν κάνουν. Και τι κάνουν τότε. Στο πάτσο έχουν εισβάλει άλλους, τους Venetians συγκεκριμένα. Ουψ. Α, μπορούμε. Εγώ λέω να κάνουμε sanitation. Προφανώς θα κάνουμε sanitation. Ένα αυτό. Well. Α, και growth. Βασικά έχει growth. Στο ίδιο αυξανόμενο growth. Ναι. Με συγχωρείτε. Εδώ, εντάξει, δεν μεγάλα λεφτά. Γιατί ξέρεις, όλα αυτά θα γεμίσουν Squalor και ναι, το ναι. Port και τα Gems. Δεν είναι public order. Όχι, δεν είναι public order. Οι Ρωμαίοι όμως έχουν κτίρια που δίνουν sanitation και public order μαζί με και με growth. Ναι. Έχουν κάτι ωραίο συνδυασμό κτιριών. Λοιπόν, εδώ είμαστε πολύ ψηλά. Μπορούμε και να φύγουμε. Ναι. Πάμε στο Ρούγκιον. Όλοι στο Ρούγκιον. Αυτό μπορούμε να βγάλουμε και να το. Α, αυτό κάνει όμω. Ας το να ανακτήσει δυνάμει του αυτό. Μπορεί να το πάμε πάνω εκεί. Δεν έχουμε Snowattrition έτσι κι αλλιώ. Πάμε που του πα που θε. Θέλω να σου πω να πάμε αυτούς βολτίτσα. Αφού πρώτα κάνουμε upgrade τα στρατεύματα. Α, ναι. Έχουμε λεφτά, ναι. Έχουμε αρκετά λεφτά. Τουλάχιστον τους κάναμε τα Air 2. Ναι. Βέβαια το upkeep cost εννοείται. Ανεβαίνει, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να έχουμε καλά στρατεύματα παρά τα λεφτά. Δεν τα έχουμε κάνει upgrade. Εδώ τα πλοία θα χρειαστούμε λίγο καιρό ακόμα. Εδώ χρειαζόμαστε upgrade, τα έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει τα upgrade εδώ πέρα, είμαστε σε καλό δρόμο. Νομίζω οι Ιόνοι δεν έχουν και. Είναι hostile, ρε φίλε, εμένα αυτό με φοβίζει. Μα ρε, το κακό είναι ότι ξέρει τα άλογα του είναι τα R2 ήδη. Είναι πολύ, έχουν δηλαδή σχετικά δυνατό στρατό. Και εμεί έχουμε τα R2 άλογα. Καλά, ναι. Και τα R2 Pikeman και Spearman. Μπορώ να του πάω εκεί, λε. Με Force March. Μπορώ να πρώτα στη θάλασσα, νομίζω. Ναι, πηγαίνοντα στη θάλασσα πρώτα. Με τα Force March. Γεια! Γεια σα. Συγγνώμη. Και γιατί τους αναθεματίζει. Τους. Σου λέει Κέρσιου. Τους αναθεματίζει ο διάδοχος. Δηλαδή είναι τόσο βάναυσος. Λοιπόν, από το 1. Για να δούμε τώρα που θα πάει. Επειδή αυτός είναι ο βασιλιάς. Να δούμε. Για να δούμε. 23, 22. Πάρα πολύ. Βασικά εντάξει. Ισχύει, είναι και λιγότερη αυτή. Έχει και λιγότερο στρατό. Ναι. Στράτευμα όμως. Αλλά σχετικά γράμμα στο ίδιο δίνει. Ωραία, πάλι καλά θα φτιάξει αυτό. Γιατί φαγητό έχει, income έχει. Αρκετό.
Εντάξει, αυτό που δεν, αυτό που τα δεν public έχει. Court, εντάξει, θα το μόνο που δεν έχουμε, δεν έχουμε τι άλλε δύο περιοχέ του Province. Για να μπορούμε να τα εξορροπήσουμε πιο εύκολα. Ναι, αυτό είναι το μόνο αρνητικό, αλλά δεν πειράζει, είναι σύμμαχοι. Α, μπορεί να του σκοτώσουμε πιο μετά. Στο late game. Είναι σύμμαχοι, μπορεί να του σκοτώσουμε πιο μετά. Ναι, προφανώ. Δεν χρειαζόμαστε, λέει, συμμάχου. Ναι, ποιο χρειάζεται συμμάχου. Ποιο είπε το σχέδιο Γιάχικο έχει συμπεριλαμβάνει συμμάχου. Πα, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο, Αυτά νομίζω ήταν, δεν ξέρω. Πήγαινε λίγο στο χάρτη τη διπλωματία να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι τρομερό εδώ. Βέβαια έχουμε όραση εδώ. Οι Τζουτς κλασικά. Κάτσε, οι Τζουτς έχουν δύο περιοχές. Ή μία. Για πάντα μία. Δύο έχουν. Πάντα μία στο Τζουτς πάνω. Όχι, μία έχουν. Α, μία είναι. Η άλλη είναι unknown, δεν λέει. Α, ναι. Πέτανε η Βρετανία άλλη. Και ένα που κουνήσαμε τον. Το Spy. Α, μπράβο, ναι. Ξέχασα. Να δούμε ο Spy που θα πάει τώρα. Μπορούμε να πάμε κάτω, λες, ή να γυρίσουμε. Το πάμε σε Αλεξάνδρεια. Λες. Λίγο παρακάτω είναι από εκεί. Το ξέρω. Εδώ είναι. Να. Τι φτάνει. Πάμε. Να κάνω μια βόλτα. Εκδρομή ο Spy, παιδιά. Ούτε καν σου έλεγε να μην αντιμετωπίσει τον εχθρό μας. Βρήκαμε trade. Πολύ πράγμα. Η Ρωματία με την Αντολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πολλά λεφτά η Ρωμαϊκή, η Αντολική Ρωμαϊκή. Πάρα πολλά λεφτά. Κάτσε να βγούμε λίγο από τα τέτοια. Να τη. Όχι, άβηκαμε στη Λιβύη. Δίπλα εδώ είναι η Αλεξάνδρεια. Στο, πώς λέγεται αυτή η περιοχή, Παραετώνιουμ. Παραετώνιουμ. Παραετώνιουμ, ναι. Και ανήκει και όλο το province. Στο Ρεμπρίς, Αγουίλα. Ωραία, θα δούμε μετά τι γίνεται εδώ. Α, και ψήσαμε να πάμε το Spy μέχρι τις Ασανίδες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε εξαιρέσεις. Τέρμα Ανατολικά, να δούμε τι γίνεται, πώς είναι. Οικονομικά, κοίτα, και έχουμε εξερευνήσει όλο αυτό εδώ, κοίτα. Μόνο αυτό μας λείπει. Βασικά, εντάξει, δεν είναι κάτι το σπουδαίο αυτό. Okay. Εδώ που πάει αυτό. Δεν είναι, γίνεται το τέλος του χάρτη. Ναι, το ξέρω, λέει τι παίζει. Δεν λοιπόν, πάει πιο πέρα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά. End turn. Φύγαμε. Στην αρχή του επόμενου γύρου, λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε μια πολύ καλή άνοιξη. Πολύ καλό αυτό για μας. Θα ανέβει και το income και το wealth. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι περιμέναμε. Περιμέναμε να φτιαχτούν αυτά. Το well για το sanitation και ένα γύρο το ακόμα. Tradeport. Εδώ πέρα, ακόμα θέλουμε. Α, τόσο λίγο. Κάτι μπορούμε να ζητήσουμε βέβαια. Εννοείται, ναι. Δεν χρειάζεται, ένα 300 μόνο ζητά. Τα θύματα μα είναι αρκετά, μπορούμε να πάρουμε λεφτά. Μόνο και του Βενέντε μπορούμε να ζητήσουμε, μια και είναι. Αυξανόμενοι, αυξανόμενοι μάλιστα. We have need of talk, I'm sure. We also need good food. Κλασικός. Ειδικά το τελευταίο. Κλασικός. Το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι. Κλασικός. Λοιπόν, weak. Εντάξει, εφόσον είναι weak, να μην πάμε παραπάνω. Μα δεν χρειάζεται να ζητήσουμε και παραπάνω, μα δεν χρειαζόμαστε. Moderate, για ζητά. Εντάξει, ένα λίγο είναι. Δηλαδή, ζητή τη μεγαλοψυχία του. Είναι weak οικονομικά, αλλά μας δίνουν και πάλι λεφτά. Δεν του ζητήσαμε τώρα τίποτα τρομερό. Ναι, όμως και πάλι έδωσαν, ακόμα και α μην είχαν πολλά λεφτά. Λοιπόν, upgrade. Εννοείται το κάνει. Πολύ ωραία. Και τώρα κάτι άλλο. Απλά ακόμα τώρα περιμένουμε να φτιαχτεί λίγο η περιοχή εδώ. Το στρατό θέλουμε να προχωρήσουμε. Είναι σε force match. Κάτσε να προστατεύσουμε και το. Λες και θα γίνει τίποτα. Trade road safety. Ναι, έτσι. Έτσι. Φύγανε οι Ιούνιοι. Κατέβηκαν πιο κάτω. Φύγανε πιο κάτω. Δεν μ' αρέσουν οι Ιούνιοι καθόλου. Βασικά είναι το πιο επικίνδυνο faction σε όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό λέγεται και το Total War Attila. Φυσικά. Όταν πεθαίνει βέβαια ο Attila, πέφτουν κατακόρυφα έτσι. Προφανώς. Χάνουν το σοβαρό ηγέτη τους. Ναι. Εδώ έχουμε ακόμα λίγο public order. Γιατί αυτό είχε good spring όμως, ρε φίλε όμως. Και good χάνεται spring. Από το ένα τώρα. Δεν κοιτάμε εκεί στο spring, στο λουλούδι. Δίπλα, δίπλα, δίπλα. Εντάξει, όχι, δεν σου δίνει κάτι τέτοιο. Σου δίνει μόνο. Growth ή κάτι άλλο. Εδώ λόγω τεχνολογίας δεν μπορούμε να φτιάξουμε άλλα χτίρια. Λόγω τεχνολογιών όπως βλέπουμε. Ναι. Αλλά από ό,τι βλέπετε εκεί όμως την τεχνολογία. Βασικά εδώ θα μπορούσαμε, αλλά θέλουμε 4-5 χιλιάρικα. Και μειώνει το public order και το squalor ακόμα περισσότερο. Αυξάνει το squalor. Ναι, ναι, μειώνει το sanitation, θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ναι. Εδώ, στο Άλαμπου, το λιμάνι. Ναι, το military wharf, όπως λέγεται. Αυτό ίσως το χρειαστούμε, γιατί φωτιά είναι. Με τη φωτιά μπορεί να κάνει τρομερές στρατηγικές. Δηλαδή από εκεί πέρα όλες τις ναυμαχίες θα τις παίζουμε σε τέτοιο όταν έχουμε. Επίσης, πήγαινε στις τεχνολογίες να δούμε τι παίζει. Εντάξει, έχουμε ακόμα το. Θα γίνει αυτό από το Tire 3 και μετά θα πάρουμε όλο το Tire 2. Μπορούμε να τελειώνουμε με αυτό εδώ. Ναι, ισχύει, μπορούμε να τελειώνουμε με αυτό. Town City.
που είναι ένας γύρος και μετά πρέπει να κάνουμε τα υπόλοιπα. Περιμένουμε 18 γύρους για να τελειώσουμε το level 2 Civic και μετά τελειώνουμε και με το level 2 Military και μετά πάμε πάλι Civic. 19. Σε αυτό. Αλλά δεν είναι τέλος πάντων. Ένας γύρος θα περάσει πολύ γρήγορα. Ναι. Δεν είναι κάτι που θα περιμένεις πάρα πολύ. Τώρα απλά περιμένουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ναι, όταν ανακτηθούν οι δυνάμεις του στρατού, ίσως να πάμε για τις επόμενες αποικίες. Τι λες? Ναι, έχουμε τώρα τον Σπάιρο. Ο οποίος κάνει βόλτες, θα πάει στην Αλεξάνδρεια τώρα. Για να δούμε. Όμορφη. Μεγάλη πόλη. Δεν είναι θρήσκευμα. Τι θρήσκευμα είναι? Οι χριστιανοί του Αριανού δόγματος. Μπράβο. Και οι Ανθρώπινοι ήταν της ελληνικής κουλτούρας χριστιανοί. Γιατί η διαφορά που είναι το Λάτιν με τον Greek Christian δεν έχουμε διαχωρισμό εκκλησιών εδώ πέρα. Απλά είναι η διαφορά στην κουλτούρα. Μπορώ να τον ανεβάσω στον ήλιο, ε. Ναι, αλλά δεν λέει. Απλά βάζω πιο κάτω στο Province. Να δούμε λίγο. Α, εδώ κάτω είναι. Στην περιοχή. Εδώ είναι το άξιο, α πούμε. Κοίτα από αυτά είναι ο Νίλος. Ναι, μέχρι εδώ φτάνει. Δεν θα είναι ο Νίλος εκεί, θα σταματήσει ο Νίλος. Α, δεν μπορεί να. Αυτό είναι ροσιράρε, αυτό είναι βουνάρε. Α, να, εδώ πρέπει να σταματάει νομίζω. Ναι. Να πίνει στο χάρτη, πίνει στο χάρτη. Το δείχνει κιόλα. Πίνει κάτω. Κάτω. Να. Α, εδώ σταματάει. Στην Αίγυπτο. Αλλά εδώ πέρα είναι άλλα δύο κράτη. Είναι η Νοβατία και πιο κάτω είναι το Άξουμ. Στην Αιθιοπία, στο Province Αιθιοπία. Μπορούμε να του βγάλουμε εδώ να κάνουμε βόλτες. Μπορούμε να κάνουμε βόλτες στην Παλαιστίνη, στη Συρία ή να πάμε στου Σανίδες μετά, στο Ιράν, μέσα Ιράκ. Ναι. Στα πιο βαθιά ή και να γυρίσουμε μετά από πάνω. Ναι. Ναι, καλό αυτό. Να βρούμε και του Ούνου. Και του Ούνου, του λευκού Ούνου που επιβιώνουν ακόμα. Εδώ είναι η Λευκή Ιούνια. Πού μου πει ότι είναι? Εδώ. Εκεί που λέει Σπάχαν, Ασορτίσταν, τι είναι αυτό, Μίντια Τροπατίνη, κάπου εκεί Πέρσιε. Σε αυτά τα δεύτερα Province. Στην ουσία στα Province που είναι και οι Σασανίδες μαζί με τους Puppet State. Ωραία. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε νομίζω. Ούτε και δεν έχουμε και λεφτά εξάλλου να κάνουμε και κάτι. Καλά, ναι, σίγουρα. Έχουμε περιμένουμε το income να ανέβει. Και φύγαμε. Αυτά, φύγαμε. Και στον επόμενο γύρο οι Quadians, είναι ένα γερμανικό φιλό από ό,τι θυμάμαι, εξαϊλώθηκαν από το χάρτη. Okay, μειωνόμαστε σιγά σιγά. Μάλλον νομίζω πρέπει να του κατέστρεψαν. Ναι. Γιατί συνήθω αυτοί κάνουν τα raid. Ο Συγκέριρ τελείωσε το office του. Μια χαρά. Όπω και ο Χαγκλέικρ. Αυτό. Ο Ρινγκ. Ο Ρινγκ. Και ο Γκάουτρικ. Και έχουμε νέο mission. Άρμιντριλ. Για πήγαινε στο μεγεθυντικό φακό να δούμε ποιο είναι. Ποιο μα ζητάει το παιχνίδι να κάνουμε. Πάντα εκεί. 12 γύρους. Και πόσους έχουμε? Δεν νομίζω να το κάνουμε γιατί σκέψτε ότι με αυτό θα μας πάρει ακόμα 3 γύρους. Δεν νομίζω. Εντάξει, μπορούμε να το αλλάξουμε. Όχι, δεν αξίζει τον κόπο. Πόσο έχουμε, 15 γύρους, δηλαδή. Δεν νομίζω να αξίζει, δεν έχουμε να κάνουμε και τα άλλα. Καπάκι το επόμενο δηλαδή. Νομίζω ότι αξίζει να το κάνουμε αυτό. Και για τα reward, research rate. Για τα military που δεν θα ασχοληθούμε καν με τα military. Και για 2 γύρους μόνο διαρκεί. Όχι. Δεν νομίζω... έχω καταλάβει αυτό το research rate τι είναι. Απλά σου μείνει του γύρου που γίνεται το research. Α. Αλλά σκέψη είναι μόνο για 2 γύρους, δηλαδή ποιο το νόημα. Δεν θέλω να σου πω και πόσα από τους μειώσεις θα τους πάει από πόσο. Α, δεν ξέρω. Δεν το έχω μετρήσει ποτέ αυτό. Δεν έχω κάνει να το υπολογίσω. Δεν ξέρω, δες. Δηλαδή 6-20% εντάξει, 5 σιγά. Μα δεν έχει διαφορά εξάλλου αυτό. Δεν έχει κανένα reward σοβαρό. Μου είναι 5.000 και θα πω, OK, εντάξει, το κάνω. Εκεί, ναι. Αλλά τώρα δεν υπάρχει νόημα να το κάνω. Τουλάχιστον εγώ δεν βρίσκω το κίνητρο. Μπορούμε να βάλουμε το στόλο εδώ, ε. Ναι, για να κάνει και replenishment. Κάνει ήδη replenishment, ήταν ρένα δικά μας. Ναι. Για να δούμε. Πολύ ωραία. Πολύ περισσότερο. Βγάλω και στην ξηρά. Νομίζω στην ξηρά είναι μεγαλύτερο replenishment. Α, ναι. Κάτσε να πω, βγάλω αυτούς από εκεί. Βγάλω αυτούς, ναι, και βάλω τους άλλους. Ωραία. Ναι, το ίδιο replenishment κάνουμε. Και νομίζω ότι σιγά σιγά πάμε να μετακινήσουμε αυτό το στρατό. Πάμε προς τα κάτω. Ναι, τις αρκούδες να τις μετακινήσουμε. Ιούνι. Ας μετακινήσουμε, λέω. Ή στην επόμενο γύρο. Εντάξει, τώρα καλά είναι. Να προστατεύουμε τα σύνορα από αυτούς. Θα μας δουν και θα βοηθούν. Defensive stance. Δεν γίνεται τώρα defensive stance. Πρέπει εδώ που φαίνεται το movement rage να μην έχει περάσει κάτω από το μισό. Για να καμπούσει να κάνει defensive stance. Αλλά και πάλι εμείς δεν έχουμε θέμα. Ιούνι θα έχουν θέμα με το που θα χιονίσει εδώ πέρα. Επειδή είμαστε τέρμα βόρειο εδώ πάνω, από το φθινόπωρο χιονίζει. Οπότε Ιούνι θα έχουν συνοατρίσιον. Εμείς δεν θα έχουμε κανένα απολύτω πρόβλημα. Φτιάξουμε το sanitation ή δεν χρειάζεται ακόμα. Πόσο είναι το sanitation? Στο... κοίτα, δεν έχουμε ακόμα τα. Α, είναι συν ένα, Θα πάει συν δύο. Ξεκινά να το φτιάχνει, ναι. Γιατί σε τρεις γύρους θα γίνει το άλλο. Α, καπάκι μαζί θα γίνει. Πολύ ωραία. Ναι, ακριβώς την ίδια ώρα. Τέλεια. Τέλεια. Έχουμε και καλό timing. Μια χαρά. Λοιπόν, εδώ το Πάλι Γόρντ επιτέλους είναι πράσινο. Ναι, ισχύει. Και εκεί που το Ρίγκαν το είχαμε τελείωσει σαν ξεπεσμένη, ας πούμε, περιοχή, ότι χειρότερο μας είχε τύχει στο παιχνίδι. Φαίνεται ότι έχει τη χρησιμότητά του. Ναι.
Οπότε αφήνουμε τον στρατό εκεί προς το παρόν. Εδώ πέρα δεν βλέπουμε καμία κίνηση απειλητική. Κοίτα, έχουμε σκοπό να πάρουμε το φλέβουμ για να έχουμε όλο το province αυτό. Αλλά για την ώρα εντάξει, δεν διαζόμαστε. Ναι, κομπλέ. Και εντάξει, η Αλαμάνη δεν είναι απειλητική προς εμάς, που είναι λίγο πιο κάτω, ας πούμε, στην κολόνια Κρυπίνα. Εδώ, ναι. Και ούτε η Λάγκομπαρτ είναι επιθετική. Οπότε νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, έτσι. Ναι. Τουλάχιστον από τα νότιο-δυτικά μας σύνορα. Μια χαρά. Οπότε να μην πολλές τον ήλιο. Άμα θες πήγαμε, θα πάμε μέχρι την Αιθιοπία κάτω. Και να βγούμε από εκεί μετά, να μπούμε από εδώ. Ναι, να ανέβουμε από την Αραβία. Ναι. The shadows are friends. I could do more. Ωραίο αυτό, μ' αρέσει. Ναι, είναι το trade route. Αυτό ναι. Είναι καμήλα. Oh, ναι, ναι. Δύο καμήλες. Ω, και πυραμίδες εδώ. Φίλε, για ταξιοθέατα ήρθε. Ναι, για διακοπές ήρθε, ρε. Μάζεψε λεφτά. Και χρυσός. Ναι. Άμα το πάρουμε αυτό, ε. Υπάρχουν και πιο κοντά. Περιοχές για χρυσό. Ωραία. Πάντως η Αίγυπτος, να ξέρετε, παιδιά, ένα μικρό tip, είναι από τις πιο πλούσιες επαρχίες του Total War Attila. Από τις πιο πλούσιες. Εκείνη την περίοδο ήταν. Πολύ πλούσια, φίλε. Ήταν από τα κέντρα του κόσμου. Ναι. Τι Ρώμη και Αιδίες. Η Αίγυπτος ήταν το 400 μετά Χριστόν, η Αλεξάνδρεια. Ήταν από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Η Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και είχαν πληθυσμό κοντά στις 500.000 κατοίκους το 400 μετά Χριστόν, Φανταστείτε πάρα πολύ μικρό πληθυσμό της Αιγύπτου παίζει να είχαν. Έτσι. Ναι, και η Αλεξάνδρεια. Ωραία, οπότε τους αφήνουμε αυτούς να πάνε λίγο το public order στο 29. Θα πέσει, λίγο, θα πέσει λίγο βέβαια όμως με το κτίριο που έχουμε φτιάξει για φαγητό. Σιγά, Πάω, τους πάμε δίπλα. Εντάξει, έχουμε το ναυτικό εκεί πέρα, δεν είναι πρόβλημα. Κοίτα, income. Αυτά εντάξει, είναι. Εντάξει, είναι η πιο ανεπτυγμένη περιοχή μας όμως και το έχουμε όλο το πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ τα γραφεία που τελειώσανε. Γκάουτι. Μέγα βασιλέα. Δεν έχουν καθόλου influence. Influence, ναι. Α, αυτός αυτός μπορεί να πει. Αυτοί που είναι governors έχουν συνήθως influence. Ναι. Τον πάμε πάνω. Πάμε elder, ναι. Ο Αρινής. Πάμε για αυτόν πάνω. Πάμε. Κάποιος άλλος. Να πω άλλο. Για δες, ο Γκάουτρεκ. Α, ναι, μπράβο. Δεν έχει influence όμως. 10 στα 10. Ο Γκάουτι πρέπει να πω. Ο Γκιζούρ. Ο Χαλβάς. Χαλβά. Ο πρώην Χαλβάς. Τζάτζ. Πάλι Τζάτζ. Πάμε για Τζάτζ. Δε στο Χαλβά. Για πάμε και στο διάδοχο. Μήπως μπορούσε να μπει Elder. Βασικά βάλ τον Companion για την ώρα και βλέπουμε. Ωραία. Τούτος. Αυτός δεν μπορεί ακόμα. Μικρός. Είναι 17 χρονών, αλλά φίλε, το μουσί. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει τα βήματα του παππού και του πατέρα του. Ας ελπίσουμε να είναι ruthless. Κοίτα δώρε, φίλε. Δες τα μαλλιά του. 17 χρονών, κοίτα μουσί. Τι μεταλλάς είναι, τι είναι. Ναι, 17 χρονών έχει τέτοιο μουσί. Είναι, πώς λένε, μια ρόστια που μεγαλώνεις πολύ γρήγορα και ψηλώνεις και. Ναι, δεν ξέρω. Πάντως αυτόν τον κόβει σε συναυλία στο τον Iron Maiden. Φαντάζεσαι, ξέρω εγώ. Εύκολα. Death metal, ξέρω εγώ φάση. Έχει και death metal η Iron Maiden, εντάξει. Όχι, γενικά, όχι Iron Maiden. Thrash είναι Iron Maiden, τι είναι. Εντάξει, όχι ακριβώς. Μετάλλικα είναι thrash. Κυρίως. Μαθήματα, μουσική από τον κόσμο. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Η income έχει πάει ωραία, πολύ ωραία. Πάνω από 2.000. Τέλεια. Λοιπόν, εν τέρων. Ναι, ναι. Φύγαμε. Όχι, δεν φύγαμε. Δεν φύγαμε ακόμα. Ο Μπτζαλδέ. Αυτός, ναι. Οκ. Ποιος είσαι εσύ? Είναι ο governor. Πήγαινε στην persona. Corruption. Εδώ. Τα δύο αυτά, κλασικά. Εδώ, όχι εδώ. Αυτό είναι για άμα είσαι στρατηγός αυτά περισσότερο. Μια χαρά. Τώρα φύγαμε. Τώρα φύγαμε. Και εδώ στον επόμενο γύρο μπορούμε ή να αφήσουμε το βασιλιά να χάσει λίγο power ή να βάλουμε τον Μπατσακτσάρ, πως λέγεται αυτός, στο office. Κοίτα, άμα το κάνουμε απλά θα... αυτό θα μείνει σταθερό, γιατί άμα το κάνουμε συνέχεια και decree, ξέρεις, αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει αυτό. Όμως θα κάνουμε αυτό. Τον πολύ καφέ, που θα είναι influence ο ίδιος, ο Μπατσακτσάρ. Που ούτως ή άλλως είναι σε office. Δεν είναι σε office. Ναι, το βάλαμε πριν. Ωραία, το κάνω. Δεν μας ενοχλεί εφόσον δεν ανεβαίνει το power. Έχουμε μετά το ring. Εννοείται. Το ίδιο. Διάδοχος είναι αυτός. Πρέπει. Το ίδιο. Ωχ, τι έχουμε εδώ. Θέλει να παντρευτεί ο τύπος. Ας τον αφήσουμε, εντάξει. 50 χρονών είναι αυτή, υποτίθεται. Και αυτός 50 είναι. Για πολύ μικρότερη φαίνεται. Προφανώς. Ας τον αφήσουμε, εντάξει, δεν είναι. Προφανώς, ναι. Και δύο πάρουν να χάσουμε πάλι, δεν έχουμε κανένα πολύ στόμα.
Ωραία. Ο Αρνής τι έκανε. Μπήκε. Safe secured. Off secured. Ωραία. 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 Τέλος. Και άλλο trespassing η Ούνη. Απ' τους Ούνους, όπως είπα και off-screen στον Κώστα. Και rating. Όπως είπα και πιο πριν. Να δεν μου αρέσει το rating. Anti-gravity technology. Καθόλου. Και όπως είπα και στον Κώστα πριν, off-screen, είπα να τους αφήσουμε. Γιατί άμα τους κάνουμε πόλεμο τώρα, μπορεί να έχουμε 5 λεγιόνες και να μας διαλύσουν τελείως. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν καθόλου. Καθόλου. Εγώ να αφήσουμε αυτούς να μας διώξουν πόλεμο και όχι εμείς αυτούς. Μείον 7 το public order, πώς φαίνεται. Πώς φαίνεται το φαγητό να είναι στο μείον 36. Το φαγητό όμως επηρεάζει το public order. Ε, προφανώς. Μείον 11. Κι όμως. Jesus. Αυτό μπορούμε να κάνουμε να. Να τους διαλύσουμε. Όχι το rating και μπορούμε να ρίξουμε και λίγο το χωριό. Να το υποβιβάσουμε από level 2 που το έχουμε σε level 1. Γιατί να το κάνουμε αυτό. Για να αυξηθεί συν 15 το φαγητό. Σίγα. Κάτσε να πιαχτούν αυτά τώρα. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ. Δεν σας βγάλω αυτούς από force match. Ναι, όντως. Να βάλω αυτούς σαν θάλασσα εδώ. Για να έχω περισσότερο public order. Μπορώ, δεν χρειάζεται. Ακόμα και να εξεγερθούν πάλι θα τους καταπνίξεις. Δεν είναι. Τι να εξεγερθούν, ρε, 100 είναι. Αυτό σου λέω, δεν χρειάζεται να σπάς πίσω. Εγώ να προχωρήσουμε με το στρατό μας να πάμε σε νέα αποικία. Εγώ σου λέω ότι παίζει να μας επιτεθούν. Και να επιτεθούν, τι θα κάνουν. Έρχεται χειμώνας. Απόλυση θα έχουν. Δεν σε αγγίζει κανένας, φίλε. Λοιπόν, η νέα αποικία που λες είναι. Εδώ. Ναι, εδώ πάνω. Εδώ, Σκαπερβόρεα. Όνομα. Καρίσκος. 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 Πάμε Καρίσκος. Καρίσκος. Μετά έχουμε το Μαραμάρ. Α, και το Καρίσκος είναι και. Και το Καρίσκος είναι και Capital Province, ε. Ναι. Που βολεύει αρκετά. Άρα απλά τους προσπερνάμε. Ναι, ναι. Force Mart και φύγαμε. Τώρα για να μας πείτε θέλω, θα είμαστε κοντά στους Σιμάκους. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι οποίοι έχουν full stack, έτσι. Full stack army. Δεν ξέρω για full stack army, πάντως αυτή είναι δυνατή. Και τα έχουν ακόμα και heavy artillery level tier 2. Μας διαλύσουν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι θα φέρω λίγο στρατό. Φέρε το στρατό του βασιλιά. Φέρε τον Γκάουτι να καθαρίσει. Έτσι. Γκάουτι ο άγριος. Πλάκα. Να, είδες. Και άλλοι ούνοι. Και άλλοι ούνοι. Όλες οι ορδές είναι full stack. Ή να κάνεις πόλεμο με αυτούς. Θες να έρθουν όλες αυτές οι ορδές εδώ. Δεν έχουμε ελπίδες να επιβιώσουμε. Πανί θα μας πάνε. Αν όχι χειρότερα. Σε δύο γύρους επιτέλους ολοκληρώνεται η. 12 γύρους ήθελε, θυμάμαι. Ναι. Άστα να πάνε. Όμως αξίζει τον κόπο. Προφανώς. Ναι. Ό,τι technology Civic και να κάνεις, αξίζει άπειρα τον κόπο. Ναι. Όλο force march λέω εγώ και πάμε πάνω. Το public order ούτως ή άλλως θα μείνει ψηλά. Ναι. Όπα. 9. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Δεν πρέπει να ψυχολογήσω τους κατοίκους Σκανδιναβίας. Characters. Αυτό που κάναμε τις αναβαθμίσεις. Ναι. Που δώσαμε παραγωγή στον governor. Καλό αυτό. Με το authority και το corruption. Είδε αυτά βοηθάνε. Μια χαρά. Οπότε το public order είναι. Α, μηδέν. Δεν μας ενοχλεί, δεν μας ενοχλεί. Εφόσον δεν πέφτει, δεν μας ενοχλεί. Ναι, ισχύει, ναι. Και είναι ήδη καλά. Ναι, καθόλου δεν πειράζει. Εδώ η πόλη. Η freeze είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Μόνο αν έχουμε πρόβλημα το φαγητό θα το κάνουμε, ναι, αυτό. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν. End turn. Αυτά και δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε προς τα εκεί και βλέπουμε. Πρέπει να μαζέψουμε και χρήματα για την αποικία, Ναι, μέχρι να φτάσουμε στην αποικία, πιστεύω σε 2-3 γύρους θα έχει πάει το. Θα έχει βγει και αυτό, Θα έχουμε φτάσει και στο επιθυμητό ποσό, έτσι. Ναι. Δες πόσο παίρνουμε το γύρο. Με το Gemstones θα αυξηθούν και άλλα τα έσοδα. Οπότε θα είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Μια χαρά. Οπότε φύγαμε. Φύγαμε. Και όπως βλέπετε, παιδιά, οι Thuringians μας δίνουν λεφτά για να μπούμε σε πόλεμο με τους Ούνους. Εγώ θα πω τους όχι. Κάτσε, με αυτούς έχουμε. Αυτή είναι το Puppet State μας, Ναι, ναι, το Puppet State είναι αυτή. Άμα πούμε όχι, δεν γίνεται τίποτα. Όχι, δεν γίνεται τίποτα. Απλά το να πατήσεις ναι σε μια τέτοια ας πούμε, πρόταση είναι. Αυτοκτονία, ρε φίλε. Τι βλέπω εδώ. Έφαγαν ρέις και οι δύο περιοχές τους. Desolate. Όχι, αυτό δεν είναι ρέις. Από τα μία σου Venetians. Όχι. Έφαγε ρέις. Ναι. Οι Ούνοι έκαναν ρέις. Τους επιτέθηκαν. Που σημαίνει ότι πάμε εμείς αυτή την περιοχή τώρα. Προφανώς. Άρα άκυρο το Hyperborea. Πάμε εδώ. Ναι. Αρκεί όμως να μην. Να αρκεί όμως. Τι είπα τώρα μόνο. Απλά αρκεί να φύγουν οι Ούνοι. Αρκεί να φύγουν οι Ούνοι, ναι. Εντάξει. Αλλά ούτως ή άλλως cancel, Ναι, cancel, δεν. Ναι.
Άντε, κάνσε. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η πρόταση. Δυστυχώς. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε. Δεν γίνεται, φιλαράκο, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Δεν πειράζει. Άντε, βλέπουμε.